1.345 μαθητές στην Κρήτη δηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο θετικά κρούσματα του κορονοϊού. Η επανέναρξη των μαθημάτων και η επάνωδο στα θρανία των μαθητών και των εκπαιδευτικών συνοδεύτηκε από τη διεξαγωγή χιλιάδων self-test που πρόσθεσαν στη λίστα των κρούσματων και 374 εκπαιδευτικούς. Βρέθηκαν ήδη 14.000 μαθητές οι οποίοι νοσούν και εάν τα σχολεία δεν άνοιγαν, εάν τα τεστ δεν γίνονταν, ενδεχομένως τα παιδιά αυτά να μην τα είχαμε εντοπίσει, να μην είχαν μπει σε διαδικασία καραντίνας και βεβαίως κυκλοφορούσαν στην κοινότητα και θα μετέδιδαν τον ιό. Αναλυτικά στο Ηράκλειο δηλώθηκαν θετικοί 493 μαθητές γυμνασίων και λυκείων και 186 μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών, 59 καθηγητές και 122 δάσκαλοι. Στα Χανιά θετικοί δηλώθηκαν 236 μαθητές γυμνασίων και λυκείων, 22 μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών, 45 καθηγητές και 14 δάσκαλοι. Στο Ρέθυμνο 99 μαθητές γυμνασίων και λυκείων, 56 μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών, 54 καθηγητές και 27 δάσκαλοι, ενώ στο Λασίθι 141 μαθητές γυμνασίου και λυκείου, 112 νηπιαγωγείου και δημοτικού, αλλά και 18 καθηγητές και 35 δάσκαλοι. Επιπλέον δηλώθηκαν 19 κρούσματα σε λοιπό προσωπικό. Φροντίσαμε και κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν ώστε να έχουμε την ασφαλέστερη στροφή των μαθητών στο σχολείο και των εκπαιδευτικών φυσικά. Σε ό,τι αφορά πάντως το θέμα που ανακύπτει με τους εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν, όπως σημειώθηκε, εκτός από την ενδοσχολική αντιμετώπιση του προβλήματος, ήδη σχεδιάζεται ο διορισμός αναπληρωτών για να καλυφθεί οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Στο επόμενο διάστημα θα ενισχυθούμε και σε προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν και θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα κάλυψης και στη συνέχεια στις όποιες περιπτώσεις προκύπτουν να δίνουμε μια άμεση λύση. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας στα σχολεία και της Κρήτης ήταν ο μεγάλος αριθμός απουσιών μέσα στα τμήματα. Γονείς που αγωνιούν για την έκταση της πανδημίας και τα εφαρμοζόμενα μέτρα κράτησαν τα παιδιά στο σπίτι τους. Πάρα πολλοί γονείς μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν «Το παιδί μου είναι εντάξει μετά το τεστ, αλλά φοβάμαι να το στείλω». Είναι λογικό όταν βλέπετε ότι δεν παίρνει κανένα μέτρο. Δεν νομίζω ότι είναι ορθή πρακτική να έχουμε ανοιχτό σχολείο με προβλεπόμενα πρωτόκολλα, αυστηρά πρωτόκολλα, και να μην στέλνουν κάποιοι γονείς μέσα σε ένα θεμητό και κατανοητό φόβο, έτσι, να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, τα παιδιά τους και να χάνουν τα μαθήματα, ενώ υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί και το ανοιχτό σχολείο και η διάθεση όλων να βοηθήσουμε τα παιδιά και να είναι υγιεί και φυσικά όμως να μάθουν. Στο τριθέσιο δημοτικό σχολείο της Ζάκρου, υπό το φόβο διασποράς του κορονοϊού, καθώς υπάρχουν κρούσματα και στο σχολείο, κανένα παιδί δεν εμφανίστηκε το πρωί για να κάνει μάθημα, ενώ μεγάλος αριθμός απουσιών καταγράφηκε και στα σχολεία της Μεσαράς. Αρκετοί από τους γονείς, μάλλον θορυβήθηκαν με τα τελευταία που ακούν, που βλέπουν στην τηλεόραση και ό,τι γίνεται, τέλος πάντων, και δεν στείλαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Στο δημοτικό σχολείο της Πόμπιας από τους 71 έλειψαν 31 μαθητές. Από τους 119 μαθητές στο δημοτικό σχολείο των Αγίων 10, 55 δεν εμφανίστηκαν στο σχολείο. Απουσίασαν 27 από τους 130 μαθητές στο δημοτικό σχολείο Καπαριανών, ενώ 74 από τους 275 μαθητές από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μυρών. Τέλος, από το Δημοτικό Σχολείο Ασημίου απουσίασαν 46 από τους 192 μαθητές, οι οποίοι δεν επέστρεψαν στα θρανία τους. Σε 8 σχολεία του Ηρακλείου και 5 στην Ιεράπετρα, οι μαθητές σήμερα πραγματοποίησαν κατάληψη, με τους εκπαιδευτικούς να στηρίζουν την απόφαση των παιδιών να διεκδικήσουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας έναντι του κορονοϊού. Όντως υπήρξε ένας αριθμός καταλήψεων, μικρός αριθμός στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου, και τα αιτήματα έχουν να κάνουν με την τήρηση του πρωτοκόλλου. Θα συμφωνήσω με τα παιδιά που κάνουν κατάληψη. Όλη αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ζήτημα εδώ πέρα. Από τις 12 έως τις 2 πραγματοποίησαν και η εκπαιδευτική στάση εργασίας, ενώ η διαμαρτυρία τους έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης είχε χαρακτήρα απόγνωσης, όπως είπαν, καθώς η εκτίμησή τους για το πώς επιστρέφουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μετατρέπει τις αίθουσες, όπως τόνισαν, σε αιστείες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Τα σχολεία σήμερα λειτουργούν ως υγειονομικές βόμβες. Είναι εγκληματικό αυτή τη στιγμή τα μισά παιδιά του τμήματος να νοσούν για να κλείσει το τμήμα. Θα έχουν νοσήσει ήδη και τα υπόλοιπα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τη διασπορά του ιού να διαλύσει την εκπαιδευτική κοινότητα. Ασφαλής λειτουργία των σχολικών μονάδων
για τους εκπαιδευτικούς, για τους μαθητές, για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η παρουσία εδώ δηλώνει τη συμπαράσταση στον αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών μέσα στα τμήματα, να προσληφθούν εκπαιδευτικοί και να είναι η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο ασφαλής. Τόνισαν οι εκπαιδευτικοί που εξήγησαν ότι κάθε πρότασή τους μέχρι σήμερα στην Υπουργό έχει πέσει στο κενό. Όλα αυτά τα αιτήματα που βάζουν τα σωματεία εδώ και 2 χρόνια, ήταν κλειστά τα σχολεία 2 εβδομάδες, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, επιτέλους. Αυτό το Υπουργείο πρέπει να μας ακούσει και όχι να μας καλεί μόνο και να μας ανακοινώνει.